Γεια σας Αποσύμφωνο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Και σήμερα έχουμε ένα νέο unboxing, που θα είναι αρκετά ενδιαφέρον και μερικό review, δηλαδή θα πούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Να πω ότι βρισκόμαστε σε περίοδο καραντίνας, ευκαιρία για βίντεο, stay safe. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε εδώ. Όπως βλέπετε είναι από το Photo Agora, πρόκειται για την Sony, την A6600, την Crop Sensor Mirrorless. Να πω ότι είναι η αναβάθμιση της A6300 που είχα ήδη στην κατοχή μου και η οποία τραβάει τώρα βίντεο. Και θα πούμε μερικά λόγια μαζί με το unboxing, τους λόγους που με έκαναν να προβώ αυτή την αναβάθμιση. Και πάμε σιγά σιγά, έχουμε ανοίξει το κουτί όπως βλέπουμε, άρα πάμε κατευθείαν να εμβαθύνουμε. Πάρα πολύ ωραία πακεταρισμένη, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σταύρο που μόλις την παραγγείλαμε αυθημερών την έστειλε με courier, πάρα πολύ εξυπηρετικός. Πολλούς χαιρετισμούς, το τιμολόγιό μας. Και πάμε να ανοίξουμε το κουτί μας. Λοιπόν, πριν μπούμε στο εσωτερικό, θα πούμε τις βασικές διαφορές που έχει από την Sony A6300. Και γιατί διάλεξα αυτή τη μηχανή να είναι η αναβάθμιση της A6300. Να πούμε λοιπόν ότι και οι δύο είναι crop sensor μηχανές. Να πούμε ότι και οι δύο είναι στα 24,2 MP. Ο επεξεργαστής είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι τις περίπου 7 βασικές διαφορές που με έκαναν να πάω σε αυτή την αναβάθμιση, περίμενα λοιπόν να είναι κάποιο μοντέλο που να έχει συγκεντρώσει τα πιο πολλά στοιχεία που με ενδιαφέρουν για να μεταβώ ας πούμε στην αναβάθμιση. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι το ISO είναι από 100 μέχρι 32.000 το maximum, σε σχέση με την A6300 είναι πολύ περισσότερο. Να πω ότι τις δουλεύω και θα δουλέψουν και οι δύο σε βίντεο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τις χρησιμοποιώ λοιπόν για λήψη βίντεο σε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις κτλ. Σε συνδυασμό με τον 18105 F4 σταθερό της Sony. Να πω λοιπόν ότι στα νυχτερινά σε κάποιες δύσκολες φωτιστικές συνθήκες με είχε εντός εισαγωγικών απογοητεύσει η ανοχή σε ISO της A6300, δηλαδή πάνω από 3200 από 4000 maximum ανάλογα τις συνθήκες, έβγαζε αρκετό κόκο, αρκετό θόρυβο. Έτσι λοιπόν ήταν ένα από τα βασικά που κάποια στιγμή ήθελα να πάρω μια μηχανή που να έχει μεγαλύτερη ανοχή σε ISO. Δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις, αλλά θα ήθελα να είναι περισσότερο από τουλάχιστον 4.000, να φτάνουμε δηλαδή μέχρι και τα 6 χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Να πούμε ότι η επόμενη και πολύ καλή αναβάθμιση είναι το Real Time Eye Autofocus, το οποίο ενώ η A6300 είχε face tracking, η συγκεκριμένη A6600 έχει eye tracking, που σημαίνει ότι δεν χάνει την εστίαση, και από βίντεο που έχω δει και μπορείτε να ζητήσετε και εσείς στο YouTube, δεν χάνει την εστίαση με τίποτα, λοκάρει στο μάτι, πάρα πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε στενούς φακούς, όπως για παράδειγμα ένας 50, ένα πολύ κλειστό πλάνο με 1,8 διάφραγμα, που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας χάσει την εστίαση από το μάτι, που είναι πολύ λεπτή η γραμμή, να το πούμε εντός εισαγωγικών, της εστίασης, δηλαδή με το παραμικρό μπορεί να χαθεί η εστίαση. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το autofocus της Sony και της A6300, πόσο μάλλον με αυτή που δεν θα χάνει με τίποτα το autofocus. Να πούμε ότι δουλεύει και σε ζώα όπως βλέπουμε και σε ανθρώπους, φοράνε και γυαλιά και ηλίου και κανονικά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το real time eye autofocus. Ένα επόμενο και μια επόμενη σημαντική αναβάθμιση είναι φυσικά ο 5 αξώνων σταθεροποιητής πάνω στον αισθητήρα, ο οποίος να πούμε ότι θα λειτουργήσει εξαιρετικά σε συνδυασμό με την εσωτερική σταθεροποίηση του φακού του 18105. Να πω ότι το περισσότερο τη δουλεύω πάνω στο gimbal, στο DJI Ronin S. Να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα, αλλά φυσικά ο τέταρτος άξονας, που είναι αυτός που, του περπατήματος, ο κάθετος δηλαδή, αν δεν προσέχεις τα βήματά σου με τον kit φακό των 1650, εντάξει, φαινότανε το περπάτημα. Όταν αγόρασα αυτόν είδα φοβερή διαφορά με την εσωτερική σταθεροποίηση του 18105, πόσο μάλλον τώρα που θα συνδυαστεί gimbal 18105 και 5 αξώνων σταθεροποιητής μέσα στην κάμερα, τρομερό, 6K, το οποίο το κατεβάζει για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη σταθεροποίηση κτλ.
Άρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και η επόμενη και εξίσου βασική αναβάθμιση είναι η προσθήκη επιτέλους jack 3.5 για ακουστικά, να μπορούμε να κάνουμε monitor τον ήχο, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μου έλειπε πάρα πολύ, συνήθως εμπειρικά έβλεπες τις μπάρες και έκανες monitor τον ήχο οπτικά, δηλαδή όχι στην ουσία με ακουστικό, που εντός εισαγωγικών είναι λίγο ρίσκο, όχι λίγο, αρκετά, να πούμε ότι θα μας λύσει τα χέρια αυτό. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε monitor τον ήχο και να δυναμώσουμε, να χαμηλώσουμε τα level μας αντίστοιχα για να μην πικάρει. Και η επόμενη αναβάθμιση είναι η flip up screen, 180 μοίρες λοιπόν προς τα πάνω, μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας, κάποιοι vloggers ή καλή ώρα όπως έχω εδώ στη μένη εγώ τη μηχανή, μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και προχωράμε, μπαταρία παίρνει πλέον, έχει μεγαλώσει το grip, παίρνει μεγαλύτερη μπαταρία, παίρνει την FZ100 που είναι της σειράς α7000, εν αντιθέσει με την FW50 που έπαιρνε η σειρά 6000 μέχρι τώρα. Σημαντική αναβάθμιση και στη διάρκεια της μπαταρίας που είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερη. Κατ' επέκταση μεγαλώνει και το grip και έχουμε ένα πολύ καλύτερο πιάσιμο στη μηχανή και πιο σταθερό. Πάμε λοιπόν, αυτά ήταν τα πιο βασικά από αυτά που ενδιαφέρουν εμένα και με έκαναν να μεταβώ σε αυτό το μοντέλο. Φυσικά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά και στο μενού, αλλά αυτά ήταν τα πιο βασικά. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε, τα βιβλιαράκια μας φυσικά, το manual, το λουράκι που δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Εδώ έχουμε το brick, το τροφοδοτικό μας, από 220 σε 5V. Να πούμε ότι φορτίζει όπως και όλες οι υπόλοιπες με micro USB. Η μπαταρία μας, η FZ100, να πω ότι σκεφτόμουν παλαιότερα την 6500, που θα είχα την ίδια μπαταρία, αυτό ήταν το μόνο θετικό, ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την FW50. Αλλά η 6600 είναι το κάτι παραπάνω και στο autofocus συγκρίνεται με την α7-4, που σημαίνει ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλή μηχανή, φοβερό autofocus. Το μόνο λοιπόν εντός εισαγωγικών λίγο αρνητικό είναι ότι θα πρέπει να πάρω δεύτερη μπαταρία FZ100, φορτιστή, dummy battery για τον gimbal, αλλά θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα είναι τόσο σημαντικά και το πιο θετικό και λίγο και περισσότερο ακριβό είναι η φακή. Θα έπρεπε λοιπόν στην περίπτωση που μεταβώ σε full frame να έχω και φακούς, να αλλάξω και φακούς, κάτι που δεν το θέλω. Έτσι λοιπόν το να πάρω μια μπαταρία και ένα δεύτερο dummy battery δεν είναι πρόβλημα και να κρατήσω τους ίδιους φακούς που έχω επενδύσει ήδη σε crop sensor, στην crop sensor κατηγορία. Το προσοφθάλμιο που ούτε αυτό θα χρειαστεί, το καλωδιάκι μας, το micro USB για τη φόρτιση, τα καλώδια μας, τα καλώδια τροφοδοσίας. Και πάμε στην κάμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε βάρος ξεπερνά κατά ένα ποσοστό την X300 και χωρίς μπαταρία, πόσο μάλλον να βάλουμε και την μπαταρία. Πάρα πάρα πολύ καλό πιάσιμο, ναι μεν πάλι πιάνουν τα τρία δάκτυλα, αλλά είναι πολύ καλύτερο το grip επειδή είναι πιο μεγάλο λόγω της μπαταρίας. Εδώ έχει μεγαλύτερη εσοχή για να μπαίνει το πρώτο δάκτυλο, πολύ καλό κράτημα, ειδικά όταν έχουμε κάποιο μεγάλο φακό. Να πούμε ότι εξωτερικά δεν έχει πάρα πολλές διαφορές πέραν του grip. Εδώ είναι το πορτάκι μας με τις εισόδους. Έχουμε λοιπόν την micro USB για τη φόρτιση, έχουμε την mini HDMI για την έξοδο HDMI, το μικρόφωνο μας, το jack 3.5 για μικρόφωνο και φυσικά το πολυπόθητο jack 3.5 για monitor, για ακουστικά, για να μπορούμε να κάνουμε monitor τον ήχο, πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι η διαφορά, παρόλο που εμένα δεν με ενδιαφέρει, ότι δεν έχει φλάση συγκεκριμένη, κάτι που δεν με απασχολεί διότι δεν τη χρησιμοποιώ για φωτογραφία, πόσο μάλλον και να τη χρησιμοποιήσω δεν μου χρησιμεύει το flash. Κανονικά το hot show εδώ. Να πούμε ότι έχουν προσθεθεί κάποια extra function button, νομίζω έχει προσθέσει άλλο ένα ή δύο σίγουρα. Το κουμπί, το rec παραμένει σε αυτό το δύσκολο σημείο να το βρεις με το δάχτυλο, αλλά η αναβάθμιση που έχει κάνει στο μοντέλο αυτό και που μου έλειπε από την X300 επίσης είναι να μπορούμε να κάνουμε assign το shutter button να δουλεύει για start, stop, rec, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φυσικά το βρίσκεις πολύ πιο εύκολα να το πατήσεις παρά εδώ. Ένα ακόμα εξίσου θετικό και πάρα πολύ σημαντικό
είναι ότι πλέον και πραγματικά ήταν και πραγματικά έπρεπε να γίνει, έχουμε unlimited recording. Ξέχασα να το πω πριν, πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι μπορούμε να γράφουμε χωρίς να έχουμε αυτόν τον περιορισμό του 20-28 λεπτά maximum. Να πούμε ότι αν τραβούσες κάτι, αν δεν είχες κάπου σαν δεύτερη κάμερα ή αν τραβούσες περισσότερο από 20 λεπτά και δεν είχες το νου σου, μπορούσε να μπει στο standby, να μην το δεις και στην ουσία να μην γράφει. Πραγματικά ρίσκο και αυτό. Επιτέλους λοιπόν έχουμε unlimited rec, σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δεύτερη κάμερα ή γενικότερα να τη βάλουμε να γράφει και να μην μας απασχολεί όπως κάνω τώρα να βάλω χρονόμετρο ούτως ώστε να μην ξεφύγω και να σταματήσει η εγγραφή. Πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε την οθόνη η οποία γυρίζει πάνω και βλέπουμε μπροστά. Πάρα πολύ ωραίο, βγαίνει αρκετά έξω από το σώμα, άρα μπορούμε να αποφύγουμε και να κερδίσουμε και σε θερμοκρασία, να μην βρίσκεται πάνω στη μηχανή και να μας ανεβάζει τη θερμοκρασία του αισθητήρα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Να πούμε επίσης ότι κανονικά έχει NFC, μπορούμε να τη συνδέσουμε και με την εφαρμογή για να κάνουμε preview στο κινητό. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο μενού, κάποιες έξτρα επιλογές. Υπάρχει ένα υπομενού το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς και να βάλουμε εκεί ό,τι χρειαζόμαστε από την κάθε κατηγορία του μενού, ώστε να είναι ένα γρήγορο που να έχουμε πρόσβαση σε αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς περισσότερο αντί να ψάχνουμε στο υπόλοιπο μενού. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό και θετικό. Πάμε να κουμπώσουμε πάνω των 18-105 να δείτε πώς είναι και με το φακό. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καλό το grip, δεν μας επηρεάζει καθόλου στο πιάσιμο, πάρα πολύ ωραίο. Λίγο πολύ αυτή ήταν η μηχανή, δεν θα την ενεργοποιήσουμε τώρα, δεν έχει νόημα να δούμε το μενού, κυρίως το βίντεο αυτό ήταν το unboxing και ένα review με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφορές κυρίως που έχει με την X300 που ήταν και οι λόγοι που με έκαναν να μεταβώσω αυτή την αναβάθμιση. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέχασα κάτι. Θα χρειαστεί ένα cage το οποίο είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό και θα το συμπληρώσουμε, θα το προσθέσουμε και αυτό. Αυτά, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το unboxing στο κανάλι μου. Stay safe, γεια σας από Σύφνο.